Κορίτσια, παρακαλώ να το δούμε. Ποιος άραγε μπορεί να ξεχάσει τη χρυσή εποχή της μεξικάνικης τηλενουβέλας? Αν κάποιος πει ότι δεν νοσταλγεί έστω και λίγο τις ξέγνιαστες εκείνες ημέρες που παρακολουθούσαμε με θρησκευτική σχεδόν ευλάβεια το δράμα των ισπανόφωνων ηρωίδων, λέει σίγουρα ψέματα. Εμείς αποφασίσαμε να κάνουμε ένα ταξίδι στο σαπουνοπερικό παρελθόν για να θυμηθούμε ό,τι λατρέψαμε, αλλά θα ρίξουμε και μια ματιά στο σήμερα για να δούμε τι έχουν απογίνει οι πρωταγωνιστές των δοξασμένων και αδιαμφισβήτητα πλέον καλτ υπερπαραγωγών. Η Μαρία της γειτονιάς προβάλλεται για πρώτη φορά στους τηλεοπτικούς μας δέκτες το 1998. Το ορφανό κορίτσι που σαν μια άλλη σταυτοπούτα καταφέρνει να μπει στην έπαυλη των Ντελαβέγκα και να κερδίσει την καρδιά του πρίγκιπα, γίνεται είδωλο για εκατομμύρια κορίτσια στον κόσμο, καθώς η σειρά σπάει το ρεκόρ Guinness για το μεγαλύτερο τηλεοπτικό κοινό με πάνω από 2 δισεκατομμύρια φανατικών τηλεθεατών σε 200 χώρες. Αν δεν προσέξεις, θα σου βουλώσω το στοματάκι στο βρωμερό για να μην με λες κλέφτρα εμένα! Κλέφτρα! 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 Η καριέρα της Ταλία απογειώνεται με την ίδια να αποκτά το δικό της αστέρι στη λεωφόρο της δόξας και τα δισκογραφικά της άλμπουμ να φτάνουν στην κορφή των charts. Σήμερα η 44χρονη Ιταλία μεγαλώνει με το σύζυγό της Τόμι Μοτόλα τα δυο τους παιδιά, ενώ παράλληλα με τη δισκογραφία έχει δημιουργήσει τη δική της κολεξιόν ρούχων και αξεσουάρ. Η 40χρονη πλέον ηθοποιός η Τάτι Καντοράλ ενσάρκωσε την πιο λατρεμένη ίσως κακιά στην ιστορία της σαπουνόπερας. Η Σοράγια, μην μπορώντας να πιστέψει ότι η ρακοσυλλέκτρια Μαρία κέρδισε τελικά τον άντρα που ίδια θα παντρευόταν, κάνει τα πάντα για να της καταστρέψει τη ζωή. Οι διαβολικές ατάκες της έχουν γράψει καθόλου τυχαία τη δική τους ιστορία. Τι κάνεις εκεί, φιλός φιλανόπηρη! Θα σου ρίξω ένα ξύλο που δεν θα το ξεχάσεις ποτέ στη ζωή σου, ανώπηρη! Σήμερα η Τάτι δεν θυμίζει σε τίποτα τη Σοράγια που όλοι αγαπήσαμε. Ξανθιά με φανερά αλλαγμένα χαρακτηριστικά συνεχίζει να συμμετέχει σε μεξικάνικες τηλενουβέλες, έχει παντρευτεί 2 φορές και έχει αποκτήσει 2 γιους και μια κορούλα. Esmeralda, flor del campo. Στο τέλος της δεκαετίας του 90 η τυφλή Εσμεράλδα καθήλωσε το ελληνικό τηλεοπτικό κοινό και όχι μόνο. Το φτωχό πλην τίμιο τυφλό κορίτσι κερδίζει χάρη στην αγνότητα και την αθωότητά της στην καρδιά του πλούσιου ραντσιέρι Χωσέ Αρμάνδο. Γιατί μου το λέτε αυτό, κυρία? Δεν είσαι η κόρη αυτών των χωρικών που πέθανε εν Εσμεράλδα? Είσαι η κόρη μας. Η Εσμεράλδα βρίσκει το φως της και το happy end δεν αργεί να έρθει. Σήμερα η 47χρονη Λετίσια Καλντερών με αρκετές αλλαγές στην εμφάνισή της μεγαλώνει μόνη της τα δυο της παιδιά, ενώ εξακολουθεί να χαράζει τη λαμπρή πορεία της στο χώρο της υποκριτικής. Το 1999 η σφετερίστρια της καρδιάς μας Παουλίνα παίρνει τη θέση της ξεμιαλίστρας, κακιάς και φιλοχρήματης αδελφής της Πάολα Μπράντσο. Θα σου κόψω τη γλώσσα και θα σου βγάλω τα μάτια. Η οικογένεια Μπράντσο αποδέχεται τη γλυκιά και καλοκάγαθη Παουλίνα περισσότερο από την αληθινή Πάολα, με τον Κάρλος Ντανιέλ να ερωτεύεται και να παντρεύεται στο τέλος την αξιολάτρευτη σφετερίστρια. Η σειρά προβάλλεται σε 180 χώρες και εδραιώνεται ως μία από τις πιο δημοφιλείς στον κόσμο. Η 42χρονη σήμερα Γκάμπι Σπάνικ δεν θυμίζει σε τίποτα το γλυκό κορίτσι της σειράς που όλοι αγαπήσαμε. Μητέρα ενός παιδιού εξακολουθεί να αποτελεί μία από τις πιο περιζήτητες και λαμπερές ηθοποιούς της χώρας. Τι κοινό έχουν όλες οι προαναφερθήσεις πρωταγωνίστριες? Μα φυσικά έχουν συμπροταγωνιστήσει με τον έναν και μοναδικό Φερνάντο Κολούγκα. Ο σχεδόν 50χρονος πλέον ηθοποιός ξεκίνησε την καριέρα του ως Κασκαντέρ, ενώ το 1996, υποδιόμενος τον Λουίς Φερνάντο στη Μαρία της γειτονιάς, εκτόξευσε τη δημοτικότητά του στα ύψη, μην αφήνοντας τη συνέχεια σειρά για σειρά που να μην πρωταγωνιστήσει. Αποτελώντας κλασικό toy boy της τότε εποχής με φουσκωμένα μπράτσα και φράτζα μαλλί, δεν μπορεί παρά να συγκριθεί με τον τωρινό εαυτό του, που κακά τα ψέματα, λίγο θυμίζει το ένδοξο παρελθόν του. Η
Η μιλάγρωση ατίθαση ξεκινά να προβάλλεται το 1998 και κανείς δεν μπορεί να μην παρατηρήσει την εκρηκτική παρουσία της Ναταλία Ορέιρο. Η 39χρονη πλέον Ναταλία, η οποία δραστηριοποιείται στον επιχειρηματικό κόσμο, βρίσκεται στο πλευρό του δημοφιλούς ροκ τραγουδιστή Ρικάρντο Μόζο και μεγαλώνουν μαζί τα δυο τους παιδιά. Εμείς δεν μπορούμε παρά να νιώθουμε ευγνώμονες για όλες αυτές τις μεγαλειώδεις στιγμές σουρεαλισμού των μεξικάνικων παραγωγών και να τις νοσταλγούμε με μια κρυφή ελπίδα επιστροφής στα δακρύβρεχτα, δοξασμένα μεγαλεία. Ωραίο θέμα.